Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καζάνι που βράζει παραμένει η κατάσταση στην Τουρκία παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης για εκτόνωση. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν πλέον και για τρίτο νεκρό. Πρόκειται για νεαρό ακτιβιστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε διαδηλώσεις στην Άγκυρα. Στα χαρακώματα μένουν για έκτη ημέρα αστυνομία και διαδηλωτές. Τη νύχτα, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν και πάλι τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και της Σμύρνης, με την αστυνομία να απαντά με αντλίες νερού και δακρυγόνα. Αθρώες είναι οι συλλήψεις ακόμη και όσων κάνουν χρήση του Twitter, ενώ στις κινητοποιήσεις μπαίνουν πια και τα συνδικάτα των εργαζομένων. Με κανόνια νερού και δακρυγόνα, οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν τις πρώτες πρωινές ώρες να διαλύσουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κοντά στον Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκεται το γραφείο του Πρωθυπουργού Ταγί Περντογάν. Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές απαντούν με πέτρες, αντικείμενα και φωτοβολίδες. Είναι η έκτη ημέρα των διαδηλώσεων κατά του Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και η ένταση στην Τουρκία παραμένει με τους χιλιάδες διαδηλωτές να κατακλείουν τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, Άγκυρας, Σμύρνης και άλλων πόλεων. Οι ογκώδεις συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν παρά το μήνυμα συμβιβασμού του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπουλέτα Ρίτς, που ζήτησε συγγνώμη για την υπερβολική βία από την αστυνομία σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την ένταση. Aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır, o yurttaşlarımdan özür diliyorum. Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με μερικούς από τους διοργανωτές της αρχικής διαμαρτυρίας κατά των σχεδίων για την κατασκευή ενός τεμένου και την ανοικοδόμηση του πάρκου Γκεζί στην πλατεία Ταξίμ. Λίγες ώρες πριν δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από ένα τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο μετατράπηκε σε προσωρινό νοσοκομείο για τους τραυματίες από την αστυνομική βία στις διαδηλώσεις της Δευτέρας. Bunun biber gazından farklı bir şey olabileceğinden şüpheleniyoruz buradaki bütün ekipler olarak. 5 kişi kadar, 100'e bir tane ne kadar polis varsa onun arasında doldu. Ve yaklaşık 3-4 dakika aralıksız dayak yedik. Yani ne kadar vurabiliyorlarsa, jobla, tekmeyle, yumrukla. Η Τουρκική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι πάνω από 2.800 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί σε όλη τη χώρα, πολλοί από αυτούς σοβαρά. Και 790 είχαν προσαχθεί στα αστυνομικά τμήματα, από τους οποίους οι 290 έχουν συλληφθεί. Μόνο στη Σμύρνη, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 25 άνθρωποι συνελήφθησαν με την κατηγορία της διάδοσης ψεύτικων και δυσφημιστικών πληροφοριών μέσω του Twitter. Στο μεταξύ, με την συνομοσπονδία των συνδικάτων του δημοσίου τομέα, που κήρυξε από χτες διήμερη απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές, ενώνεται σήμερα και η συνομοσπονδία των εργατών συνδικάτων DISC με 420.000 μέλη. Η κυβέρνηση, που βλέπει με ανησυχία τις επιπτώσεις στην οικονομία και τον τουρισμό από τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, ανακοίνωσε ότι οι ζημίες από τις αναταραχές σε όλη τη χώρα έχουν φτάσει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να αληθούν αποφάσεις, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η σύσκεψη της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα εφαρμοστεί το 2014. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη η συλλογή όλων των στοιχείων για την έκταση των αγροτεμαχίων, προκειμένου να μπορούν να γίνουν υπολογισμοί για το ύψος των εσόδων που θα αντληθούν από αυτά. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει και νέα σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα. Στο νέο ενιαίο φόρο ακινήτων θα υπαχθούν και τα αγροτεμάχια και θα εξαιρεθούν μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται για αγροτική εκμετάλλευση από τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Συνεχίζεται ο θόρυβος για το θέμα των πληστηριασμών, ενώ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πασόκ και Δημάρ ζητούν ρητή διάταξη για το πάγωμα έως το τέλος του 2014 ή το τέλος του 2015. Κατάργηση της διαδικασίας των προσωρινών διαταγών ζήτησε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, διαψεύδοντας, όπως είπε και ο πρόεδρος της Χρήστος Γκόρτσος, πως υπάρχει από πλευράς τους πίεση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για άρση της αναστολής.
Στο κυνήγι της αδήλωτης εργασίας μπαίνει και η οικονομική αστυνομία, συνδράμοντας το έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό το Υπουργείο Εργασίας. Η ανασφάλιστη εργασία έχει πάρει το τελευταίο διάστημα εκρηκτικές διαστάσεις στους Έλληνες εργαζόμενους, ενώ έχει σχεδόν καθιερωθεί στους αλλοδαπούς. Είναι πραγματικά μια ανοιχτή πληγή, γιατί δεν πρόκειται για μια απλή παράβαση της εργατικής νομοθεσίας ή μια διαρροή δημοσίων εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με δύο λόγια. Η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης και με το πρόσχημα της κρίσης, είναι μια απαράδεκτη, σχεδόν εγκληματική οικονομική συμπεριφορά. Η ελληνική αστυνομία γενικά και η οικονομική αστυνομία ειδικότερα θα συντρέξουν με ό,τι καλύτερο μπορούν την μεγάλη αυτή προσπάθεια. Την καταπολέμηση του φαινομένου της ανασφάλισης εργασίας και ουσιαστικά θα βοηθήσουν σε αυτό το οποίο είναι καθήκον μας, καθήκον όλων μας στη στιγμή της κρίσης. Τη στήριξη του Έλληνα εργαζόμενου μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των ακίνητων προς εκποίηση. Για διχαστικό παραλήρημα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα μεγάλο πολιτικό χορηγό του άλλου άκρου της Χρυσής Αυγής. Η Φόφη Γεννηματά κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια οικειοποίησης της εθνικής αντίστασης. Στο μεταξύ, την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, μιλώντας το μεσημέρι σε συγκέντρωση στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Εξέφρασε την υποστήριξή του στους κατοίκους των Σκουριών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέλεξε να κάνει επίδειξη πυγμής. Εμείς λέμε ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον ευλογημένο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με όραμα, με προοπτική, με μέλλον, αν αυτή δεν συμβαδίζει με την προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Δίνεται έναν άνιστο αγώνα απέναντι σε πολύ μεγάλα συμφέροντα, απέναντι σε διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ο αγώνας σας από την πρώτη στιγμή συκοφαντήθηκε. Όταν δεν δέχεστε συκοφαντίες, εξαφανίζεστε, δεν υπάρχετε στο χάρτη. Και όλα αυτά διότι πίσω από την υπόθεση του Χρυσού, πίσω από την υπόθεση της Χαλκιδικής, των Σκουριών, κρύβεται το κέρδος. Τραγωδία στις ένοπλες δυνάμεις από το χαμό ενός στρατιώτη του τάγματος πεζοναυτών, όταν ανετράπη το ερπιστριοφόρο όχημα που οδηγούσε το πρωί έξω από τον οροπό. Ο θανάσιμος τραυματισμός προκλήθηκε όταν το όχημα, που ήταν σε φάλαγγα με προορισμό το λιμάνι του οροπού, για να συμμετάσχει στην άσκηση καταιγίδα, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της περιοχής Σικάμινο και έπεσε σε χαράδρα. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και προανάκριση από τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα. Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβει ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος. Καρτέλ που λιμένεται τις προμήθειες ιατρικών υλικών, καταγγέλει με αναφορά που υπέβαλε στο ΣΔΟΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Σε διαγωνισμό που έγινε πριν δύο μήνες, οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον υιοθέτησαν ενιαία τιμή για την αγορά φίλτρων αιμοκάθαρσης, δημιουργώντας υπόνοιες ότι συμμετέχουν με εναρμονισμένες πρακτικές. Στο διαγωνισμό που κήρυξε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης, τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία νεφροπαθών, συμμετείχαν 11 εταιρείες. Σύμφωνα με έγγραφο του εσωτερικού ελεγκτή του νοσοκομείου, όλες οι εταιρείες υιοθέτησαν ενιαία τιμή για τη διάθεση του συγκεκριμένου υλικού, καταστρατηγώντας τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου πριν λίγες ημέρες υπέβαλε σχετική αναφορά στο Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και η υπόθεση είναι πλέον σε γνώση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Υπήρξε αναφορά του εσωτερικού ελεγκτού του νοσοκομείου που είπε ότι η όλη διαδικασία θυμίζει καρτέλ. Και κατόπιν τούτου, η διοίκηση του νοσοκομείου προέθεσε όλη αυτή την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα περαιτέρω. Το νοσοκομείο τελικά αγόρασε φίλτρα αιμοκάθαρσης για τρεις μήνες, όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός, και από τις 11 εταιρείες, με την ίδια ακριβώς τιμή, οι οποίες έλαβαν το ποσό των 82.500 ευρώ. Σύμφωνα πάντως με το διοικητή του νοσοκομείου, εναρμονισμένες πρακτικές προμηθευτών υλικών υγείας οδηγούν σε απώλεια χιλιάδων ευρώ για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αν υποθέσουμε, κρίνοντας από τις τιμές που υπάρχουν στο εξωτερικό, ότι σε κάθε φίλτρο το νοσοκομείο χάνει 10 ευρώ, έχουμε μια απώλεια σε ετήσια βάση για πάνω από 120.000 ευρώ.
Η αναφορά της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αφορά σε διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο Απρίλιο για την ανάδειξη χορηγών φίλτρου τεχνητού νεφρού. Η αναφορά υποβλήθηκε στους οικονομικούς εισαγγελείς αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Καλώς έκανε στο ΑΧΕΠΑ και μας έστειλε τα στοιχεία αυτά τα οποία έχει στη θέση του. Ένα ζωτικό θέμα. Μας ενδιαφέρει άμεσα ως Επιτροπή. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας και η κατηγορία των νεφροπαθών που είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Και επομένως θα δώσουμε μια προτεραιότητα σε αυτή την εξέταση και αυτής της περιπτώσεως για να έχουμε το δυνατόν συντομότερα ένα αποτέλεσμα. Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης πάντως υπογραμμίζει πως η προσέγγιση της διοίκησης του ΑΧΕΠΑ δεν ήταν ορθή, διότι αντιμετώπισε την προμήθεια φίλτρων νεμοκάθαρσης σαν αναλώσιμο υλικό και όχι σαν φάρμακο. Δυστυχώς η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Έχει δει το φίλτρο των αιμοκαθαρόμενων σαν αναλώσιμο υλικό, το οποίο δεν είναι. Εφόσον αγοράστηκαν και από τις 11 εταιρείες, ο κάθε ασθενής θα πάρει το συγκεκριμένο φίλτρο με την ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Ο γιατρός θα αποφασίσει από ποια εταιρεία θα πάρει και δεν θα εξαρτηθούμε από τον μειοδοτικό διαγωνισμό που θέλει να επιβάλλει η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με τους νεφροπαθείς, η συχνή αλλαγή διαφορετικού φίλτρου στον ασθενή εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια του τη ζωή, καθώς ο νεφροπαθής κινδυνεύει είτε από αλλεργικό σοκ είτε από πτώση της πίεσης. Στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο εφοριακός υπάλληλος Παναγιώτης Βλάχος καταρρύπτει τον ισχυρισμό της υπεράσπισης του Άκη Τσοχατζόπουλου ότι μέρος των χρημάτων που διακινήθηκαν παράνομα στην υπόθεση των Τόρμη 1 επεστράφησαν. Αντιμέτωποι ήρθαν οι κατηγορούμενοι Αστέριος Οικονομίδης και Νίκος Ζήγρας με αφορμή την κατάθεση του Ευάγγελου Κατσάνου. Ο Αστέριος Οικονομίδης ανέφερε ότι τις πληρωμές για την ανακατασκευή του ακινήτου επί της οδού Κομνά Τράκα στην Κυψέλη τις έκανε ο Νίκος Ζήγρας, ο οποίος, όπως είπε, του εμφάνιζε την Τορκάσο ως εταιρεία ξένων επενδυτών που θέλουν να κάνουν δουλειά στην Ελλάδα. Ο Νίκος Ζήγρας τόνισε ότι οι συναντήσεις για τις πληρωμές γίνονταν στο γραφείο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Μεγάλο πρόβλημα με το νερό τους καταγγέλουν οι κάτοικοι του Φύλου της Καρδίτσας και μιλούν για μεγάλα προβλήματα στην υγεία τους. Όπως λένε, δεν είναι κατάλληλο μόνο για πόση, αλλά και για οικιακή χρήση. Αυτό. Και πιο πολλά ακόμα. Χθες το άλλαξε, ψωστό βράδυ. Ακατάλληλο ακόμη και για οικιακή χρήση είναι το νερό στο Φύλο Καρδίτσας, όπως καταγγέλουν οι κατοικοί του, οι οποίοι αναγκάζονται να προμηθεύονται φιαλωμένο νερό για τις ανάγκες τους. Το νερό είναι ακατάλληλο. Πρώτον, ο αγωγός, ο κεντρικός, είναι από αμίαντο και έχει μέσα ένα σωρό με βρωμίες. Το νερό στις βρύσες στο Φύλο Καρδίτσας μπορεί να τρέχει άφθονο, όμως κανείς δεν γνωρίζει ότι είναι ακατάλληλο. Το πρόβλημα έγκυται στην ακαταλληλότητα του δικτύου, το οποίο είναι πεπαϊλαιωμένο, σάπιο, είναι κατασκευής τουλάχιστον 40 χρόνων και δεν έχει επιληφθεί κανένας αρμόδιος φορέας. Ένας νεαρός του χωριού αφύπνισε τους κατοίκους της κοινότητας Φύλου, οι οποίοι έρχονται πρώτοι, βάσει στατιστικής, σε καταγεγραμμένα περιστατικά καρκίνου, στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Καθώς ποτίζαμε στο σπίτι, είδα ότι το νερό έβγαζε πολλά λέπια. Και τα έβγαλα φωτογραφία και τα ανέβησα στο ίντερνετ, καθώς κανένας άλλος από το χωριό δεν ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Έτσι ευαισθητοποιήθηκαν όλοι και ξεκίνησε η ιστορία να παλεύουμε για το νερό, να κατακτήσουμε, να φτιάξουμε νέο αγωγό. Λόγω του νερού πίναμε δηλητήριο χωρίς να το ξέραμε. Πολλοί από εδώ, από το χωριό μας, άλλοι έχουν φύγει και άλλοι ζούμε. Από την πλευρά του, ο Δήμος Παλαμά, όπου ανήκει διοικητικά η κοινότητα Φύλου, υποστηρίζει. Σε αυτά τα χρόνια ολοκληρώσαμε μία μελέτη, την οποία είναι θέμα ημερών, όχι πάνω από 2-3 μέρες, θα την καταθέσουμε και στην περιφέρεια και στα συναρμόδια υπουργεία για να γίνει χρηματοδότηση αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης. Το σοβαρό πρόβλημα με το νερό που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο Φύλο Καρδίτσας έφτασε και στην Βουλή μετά από υπερώτηση των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον οποίο ζητούν να λάβει μέτρα για την δημιουργία νέου δικτύου ίδρυψης στην περιοχή. Με κυρίαρχο σύνθημα, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν δεχόμαστε την ιδιωτικοποίησή του. Μέλη του συντονιστικού Σώστε το νερό της κίνησης 136 και εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το χρηματιστηριακό κέντρο Θεσσαλονίκης. Εκείνη την ώρα, μέλη της διοίκησης της εταιρείας ενημέρωναν τους μετόχους για τις εξελίξεις και την πορεία της ΕΙΑΘ. Ένταση επικράτησε όταν συγκεντρωμένοι εισέβαλαν στην αίθουσα. Το συντονιστικό πολιτών και φορέων Σώστε το νερό διοργανώνει ανοιχτή συνέλευση την 3η 11 Ιουνίου στις 7.30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η ΑΘ ενημερώνει επίσημα τους οικονομικούς αναλυτές για την πορεία της εταιρείας. Ξέρουμε στην ουσία ανοίγει την όρεξη των ιδιωτών και των επενδυτών. Είμαστε εδώ πέρα σαν συντονιστικό πολιτών και φορέων Σώστε το νερό. Όχι σαν εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είναι μια μειοψηφία
στο κίνημα απέναντι στην ιδιωτικοποίηση σε ΕΙΑΘ. Στείλουμε το μήνυμα στους ιδιώτες ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι ένα εύκολο, για αυτούς μια εύκολη κατάσταση. Μπορεί η κυβέρνηση να προχωράει, αλλά εμείς λειτουργούμε παράλληλα αποτρεπτικά προς υποψήφιους αγοραστές.